Νέες απίστευτες αποκαλύψεις του Αντώνη Φόσκολου για τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο με συγκεκριμένες αναφορές σε συσχετισμούς και γεγονότα με φόντο το Γαϊτανάκι των γεωπολιτικών εξελίξεων. Σε συνέντευξή του στο Ράδιο 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο ομότιμος καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ομότιμος ερευνητής στη Γεωλογική Υπηρεσία του Καναδά, αποκάλυψε ότι στο πρόσφατο παρελθόν και επί Υπουργείας Μανιάτη, η νορβηγική PGS που πραγματοποιούσε τα σεισμικά για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης, ζήτησε τη συνδρομή ελληνικών πλοίων για έρευνες και μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου, αλλά απάντηση δεν έλαβε ποτέ. Όταν έβγαλε τα οικόπεδα, τα θαλάσσια οικόπεδα, και άρχισε η έρευνα μαζί με την PGS, μου λέει ο υπεύθυνος της PGS, ο Jason Robinson, εγώ θέλω να προχωρήσω τις έρευνες υδρογονανθράκων μέχρι κάτω από τη Ρόδο. Μπορεί το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να με στηρίξει? Γράφω στο Γιάννη το Μανιάτη. Γιάννη, μπορεί το ελληνικό ναυτικό να στηρίξει την επέκταση της έρευνας μέχρι κάτω από τη Ρόδο? Δεν πήρα απάντηση. Επομένως, βλέπετε ότι υπήρχε μια συνέχεια επιφύλαξη. Έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε ο Μανιάτης, μέχρι κάτω από τη Γερά Πέτρα. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει ακόμα ανατολικότερα τουλάχιστον 150 χιλιόμετρα και να βγάζαμε και άλλα οικόπεδα. Ο γνωστός επιστήμονας έχει πολλές φορές αναφερθεί στο παρελθόν στον αμύθιτο αναξιοποίητο θησαυρό των υδρογονανθράκων, στα διεθνή παιχνίδια συμφερόντων, στα διαχρονικά λάθη της Ελλάδας και στις επίσης διαχρονικές τουρκικές βλέψεις. Αυτά τα κοιτάσματα τα θέλουν οι Ευρωπαίοι. Και ασφαλώς, επειδή οι Αμερικανοί θέλουν να περιορίσουν τους Ρώσους από την Ευρώπη, κάποια μέρα θα μας οδηγήσουν οι Αμερικανοί στην αξιοποίηση. Εμείς δεν κάνουμε ποτέ μας τίποτε. Εμείς ακολουθούμε. Εγώ ντρέπομαι αυτή τη στιγμή, από τότε που ξεκίνησε ο Μανιάτης, από το 2011 μέχρι σήμερα, να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να γίνουμε πλούσιοι, να το ξέρουμε ότι είμαστε πλούσιοι και να οδηγούμεθα στη φτώχεια. Χωρίς περιστροφές, ο Αντώνης Φόσκολος μίλησε για μια ακόμη φορά για την ανεπαρκή στάση της Ελλάδας μπροστά στις τεράστιες προκλήσεις, υποστηρίζοντας πως σε αυτή τη φάση αντί οι αρμόδιοι υπουργοί να προωθούν την έρευνα και αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων, προωθούν το ασταθές ενεργειακό πρότυπο, τον ΑΠΕ και κυρίως τις εισαγωγές φυσικού αερίου, είτε ρωσικού είτε μέσω Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή δεν συζητάνε την αξιοποίηση του δικού μας πλούτου. Συζητάνε την εισαγωγή ανεμογεννητριών, οι οποίες στοιχίζει ο Κούκος Αϊδόνη και δεν δουλεύουνε. Μιλώντας πάντα με στοιχεία και αριθμούς, ο ίδιος ανέλησε τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά μιας ανεμογεννήτριας, χαρακτηρίζοντάς τα εξίσου ρυπογόνα για το περιβάλλον. Πάρα πολλοί πολιτικοί μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι. Νομίζω ότι σας έδωσα την απάντηση. Δεν μπορείς να αγοράζεις ανεμογεννήτριες. Είναι αντιοικονομικές. Είναι αντιπεριβαλλοντικές.